Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Τι θεματάρα είναι αυτή που μου ζήτησαν να κάνω σήμερα. Η γυναίκα είναι ικανή να κρατήσει τον άνδρα της? Μου γράφει μια φίλη. Γεια σου Θέκλα. Ακούω συχνά την έκφραση «Η γυναίκα είναι ικανή να κρατήσει τον άνδρα της». Εγώ το εκλαμβάνω ότι και να σε απατά να μην μιλάς. Λεκτική κακομεταχείριση να μην μιλάς. Να παίζεις θέατρο. Κάνε σε παρακαλώ ένα θέμα με αυτό. Σε ευχαριστώ που με ζήτησες να κάνω αυτό το θέμα, φίλοι. Γιατί όντως είναι μια κοινή παρανόηση αυτή. Μια κοινωνική προκατάληψη, ένα κοινωνικό στερεότυπο το οποίο βασανίζει πολλές γυναίκες. Καταρχάς, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν θεωρώ ότι όλοι οι άνδρες είναι κακοί σύντροφοι και όλες οι γυναίκες είμαστε καλές σύντροφοι. Μπορεί είτε ένας άνδρας είτε μια γυναίκα σε μια σχέση να συμπεριφέρεται με αγάπη, σεβασμό, εκτίμηση και οριοθέτηση και να είναι ένας όριμος ψυχοσυναισθηματικά άνθρωπος, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, ή το αντίστοιχο σε μια σχέση να συμπεριφέρεται με έλλειψη ενσυναίσθησης, με εγωκεντρισμό, να πληγώνει τους άλλους ανθρώπους ή τον άνθρωπο με τον οποίο σχετίζεται και γενικά να μην είναι σεβαστικός, να μην είναι σεβαστική. Υπάρχουν θύτες στις ερωτικές σχέσεις και από τα δύο φύλλα και υπάρχουν θύματα και από τα δύο φύλλα. Όσον αφορά όμως αυτή την έκφραση «Μια γυναίκα πρέπει να είναι ικανή να κρατήσει τον άνδρα της», συμφωνώ με αυτό που σχολίασε η φίλη που έστειλε το ερώτημα, ότι είναι μια καταστροφική πεποίθηση αυτή, η οποία προέρχεται από ένα πατριαρχικό τρόπο σκέψης και μισογυνιστικό τρόπο σκέψης. Γιατί? Πατριαρχικός τρόπος σκέψης τι σημαίνει? Η πατριαρχία είναι η μορφή οργάνωσης της κοινωνίας που οι άνδρες είναι ανώτερα όντα από τις γυναίκες με βάση την πατριαρχία και έχουν περισσότερα δικαιώματα, περισσότερες ελευθερίες και είναι πιο σημαντικοί από ότι είναι οι γυναίκες. Στην εποχή μας έχουμε ακόμη πατριαρχία, δηλαδή η μορφή της κοινωνικής δομής και οργάνωσης στις μέρες μας είναι ακόμη στα πλαίσια της πατριαρχίας, έχουμε κάνει όμως αρκετά βήματα προς την εξίσωση και στην ισοτιμία των σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και είμαι αισιόδοξη και ελπίζω και πιστεύω ότι στο μέλλον θα ζήσουμε σε πιο σεβαστικές, ισότιμες και υγιείς καταστάσεις και για τους άνδρες και για τις γυναίκες και για τις γυναίκες και για τους άνδρες. Η δομή της κοινωνίας είναι πατριαρχική, που σημαίνει ότι όταν γεννιέται ένα παιδί, όταν γεννιόταν, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 χρόνια ένα παιδί και ήταν αγόρι, είχε διαφορετική αντιμετώπιση μέσα στην οικογένεια από ότι όταν γεννιόταν ένα παιδί και ήταν κορίτσι. Όταν λέω ότι η άποψη ότι η σωστή γυναίκα μπορεί να κρατήσει τον άνδρα της είναι πατριαρχική, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι με βάση αυτή τη δήλωση, οι άνδρες είναι πολύ πιο σπουδαίοι και πολύ πιο σημαντικοί από τις γυναίκες. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για μια γυναίκα να έχει άνδρα, να την επιλέξει ένας άνδρας και να επιλέξει να είναι μαζί της. Οπότε πάση θυσία η γυναίκα αυτή, αν κόβει το μυαλό της, θα κρατήσει τον άνδρα της, έστω και αν αυτός ο άνδρας δεν είναι ένας καλός σύντροφος. Αυτή είναι μια πατριαρχική αντίληψη της ζωής, ότι η γυναίκα χωρίς άνδρα δεν έχει αξία. Και ότι μια γυναίκα που είναι single, μια γυναίκα που δεν είναι παντρεμένη, είτε γιατί δεν έχει παντρευτεί ακόμη, είτε γιατί παντρεύτηκε και χώρισε, είτε γιατί ο άνδρας της έχει πεθάνει, δεν έχει την ίδια αξία με μια γυναίκα η οποία έχει άνδρα. Γι' αυτό είναι μια πατριαρχική άποψη αυτή. Είναι επίσης και μισογυνιστική με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι αυτή η άποψη ακριβώς ρίχνει την ευθύνη για τη διατήρηση μιας σχέσης ή για τη διάλυση μιας σχέσης στη γυναίκα. Τι σημαίνει μισογυνισμός? Μισογυνισμός είναι μια στάση ζωής κατά την οποία μισούμε τις γυναίκες και θεωρούμε τις γυναίκες ότι είναι υπεύθυνες για τα κακά που βιώνει η κοινωνία ή και για τα κακά που βιώνουν οι άνδρες. Στον αντίποδα του μισογυνισμού υπάρχει και ο μισανδρισμός,
ο οποίος δεν έχει καθιερωθεί ακόμη ως έννοια. Εγώ θα ήθελα να καθιερωθεί, γιατί όντως κάποιες γυναίκες έχουν πολύ μίσος μέσα τους για τους άνδρες. Θεωρούν τους άνδρες υπαίτιους για όλα τους τα προβλήματα, θεωρούν τους άνδρες ότι είναι αρνητικοί, έχουν αρνητική επίδραση στην κοινωνία και ότι ένας άνδρας είναι υπεύθυνος για τα δεινά που έχουμε, ότι οι άνδρες είναι υπεύθυνοι για τα προβλήματα της κοινωνίας. Και η μία στάση του μισογυνισμού και η άλλη στάση του μισανδρισμού είναι στάσεις οι οποίες είναι αφύσικες, οι οποίες είναι κακοποιητικές στάσεις και οι οποίες καταδικάζουν αθώους ανθρώπους. Και αν διαπνεόμαστε από μισογυνισμό, σημαίνει πως θα δικήσουμε τις γυναίκες που θα βρούμε στο διάβα μας. Αν διαπνεόμαστε από μισανδρισμό, σημαίνει πως θα δικήσουμε τους άνδρες που θα βρούμε στο διάβα μας, επειδή δεν θα τους δίνουμε την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, είτε άνδρες είτε γυναίκες, και να κρίνουμε με βάση το πώς λειτουργούν, πώς είναι, πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι άνθρωποι, αλλά εξ αρχής θα τους βάζω μια ταμπέλα: είσαι άνδρας σημαίνει είσαι κακός στο μισανδρισμό, είσαι γυναίκα σημαίνει είσαι κακιά, είσαι χαζή, είσαι παλαβή, δεν ξέρω εγώ τι, στον μισογυνισμό. Ένα άσμα λαϊκό, το οποίο ίσως είναι η οδή στο μισογυνισμό, είναι το τραγούδι το λαϊκό που λέει να πεθάνουν οι γυναίκες, να πεθάνουν, για παράδειγμα. Λοιπόν, μία γυναίκα πρέπει να ξέρει και να μπορεί να κρατήσει τον άνδρα της. Μία καλή γυναίκα πρέπει να ξέρει και να μπορεί και να κρατήσει τον άνδρα της. Τι σημαίνει αυτό? Όταν μας το λένε και όταν μας το επιβάλλουν και υποβάλλουν, σημαίνει ότι άνδρας να είναι και ό,τι να είναι, δεν κάνει διαχωρισμό ανάμεσα σε έναν καλό άνδρα, έναν άνδρα που συμπεριφέρεται με αγάπη και σεβασμό και εκτίμηση, και σε έναν άνδρα ο οποίος είναι ψεύτης, είναι δολοπλόκος, είναι άπιστος, είναι γυναικάς, είναι παίχτης και δεν σέβεται και δεν εκτιμάει τη γυναίκα του. Σου λέει μία καλή γυναίκα πρέπει να μπορεί να κρατήσει τον άνδρα της. Άρα ο άνδρας είναι τρόπαιο. Ο άνδρας είναι σπουδαίος και σημαντικός όπως και να είναι. Διαφωνώ κάθετα με την άποψη αυτή. Ναι, υπάρχουν άνδρες οι οποίοι είναι αξιαγάπητοι, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί ως χαρακτήρες και προσωπικότητες και τους αγαπάμε πάρα πολύ και θέλουμε να είναι στη ζωή μας και επιδιώκουμε να είναι στη ζωή μας. Για να σας βοηθήσω να καταλάβετε ποιους άντρες εννοώ, σκεφτείτε λίγο όσες έχετε παιδιά αγόρια και τα έχετε μεγαλώσει με ανθρωπισμό και εξελίσσονται σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, σε νεαρούς ενήλικες, πόσο πολύ αγαπάτε τα αγόρια σας, τα οποία σέβονται εαυτούς και αλλήλους και είναι σεβαστικοί στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους, σεβαστικοί στη σχέση τους με εσάς, σεβαστικοί στη σχέση τους με τους άλλους άνδρες και με τις γυναίκες. Ή σκεφτείτε τα αδέρφια σας, αν έχετε κάποιον αδερφό ή κάποιους αδερφούς, οι οποίοι είναι καλές ψυχές, έχουν όμορφες προσωπικότητες και είναι σεβαστικοί άνθρωποι, πόσο πολύ τους αγαπάτε και τους θέλετε στη ζωή σας. Και σκεφτείτε, γιατί εδώ στο κανάλι έχουμε περισσότερο γυναίκες. Ένα 80% που παρακολουθούν το κανάλι μας είναι γυναίκες και ένα 20% άνδρες, που δεν είναι αμεληταίο ποσοστό το 20%. Τα στατιστικά τα παίρνω από το YouTube. Σκεφτείτε ότι, και ξέρω ότι έχουμε πολλές γυναίκες παντρεμένες στο κανάλι μας και κάποιες γυναίκες οι οποίες σχολιάζουν, γιατί είναι και πολλοί οι οποίοι δεν σχολιάζουν ιδιαίτερα στο κανάλι, αλλά συνεχίζουν να συμμετέχουν στο κανάλι, να παρακολουθούν τα βίντεο και να μου στέλνουν και ιδιωτικά email πόσο ωφελούνται από τα βίντεο και από τις συζητήσεις που γίνονται κάτω από τα βίντεο. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες οι οποίες λένε ότι εγώ είμαι ευτυχισμένα παντρεμένη. Τώρα μπορώ να σκεφτώ δύο από τις top σχολιάστριές μας, τη Μαρίνα τη Χριστάκη και τη Ρούλα Πίτσα, τα ψευδόνυμα που χρησιμοποιούν ή τα ονόματα τους που χρησιμοποιούν στο λογαριασμό τους στο YouTube, οι οποίες έχουν δηλώσει στα live ότι είμαι εδώ, ειδικά σε ένα live που είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, είμαι εδώ, δεν έχω θέμα για το πώς να επιλέξω σύντροφο, γιατί έχω ένα πολύ καλό σύντροφο, όμως είμαι εδώ για να μάθω πράγματα, για να βοηθήσω τους ανθρώπους γύρω μου ή τα παιδιά μου. Γιατί είχαμε ένα θέμα στο live που είχε να κάνει με τη διαχείριση των νέων γνωριμίων. Λοιπόν, σκεφτείτε αυτούς τους καλούς άνδρες που οι γυναίκες τους νιώθουν ότι βρίσκονται σε μια ισότιμη σχέση μαζί τους και ότι ο άνδρας τους πραγματικά τις αγαπάει και γνιάζεται για αυτές. Σκεφτείτε αυτούς τους καλούς άνδρες ότι είναι καλή ιδέα να θέλει μια γυναίκα να τους κρατήσει. Εγώ θα πω κάτι άλλο όμως, θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Αν ένας άνδρας είναι καλός άνδρας, δεν χρειάζεται κράτημα από τη γυναίκα. Κρατιέται από μόνος του.
Τι λέτε? Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει την ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα να διαχειριστεί ορθά μια ερωτική σχέση, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια η γυναίκα για να κρατήσει τον άνδρα αυτό σε αυτή τη σχέση. Αυτός ο άνδρας μένει με το κέφι του και με την όρεξη του στη σχέση αυτή. Και γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο ρητό για τους άνδρες, ότι ένας καλός άνδρας ξέρει να κρατήσει τη γυναίκα του? Γιατί δεν υπάρχει? Μήπως επειδή μια πατριαρχική και μισογυνιστική κοινωνία θεωρεί ότι οι γυναίκες έχουν χαμηλότερη αξία από τους άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να προσπαθούν περισσότερο από τους άνδρες για να διατηρηθεί μια σχέση και μια γυναίκα θα έπρεπε να είναι και πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη που βρήκε άνδρα και μην έχει και πολλές απαιτήσεις και εννοείται να μην φύγει να τον αφήσει γιατί βρήκε άνδρα και χωρίς άντρα δεν θα είχε αξία. Μήπως γι' αυτό δεν υπάρχει αντίστοιχο ρητό για τις γυναίκες? Εάν υπάρχει, φυσικά γράψτε μου το στα σχόλια. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο ρητό για τις γυναίκες. Θα δούμε στα σχόλια αν ξέρει κάποιος να το πει. Αν ξέρει κάποιος θα μας το γράψει, αν υπάρχει κάποιο saying που λέει για έναν άντρα να προσέχει τη γυναίκα του να μην τη χάσει. Θεωρώ ότι τέτοιου είδους σκέψεις και τέτοιου είδους προσεγγίσεις, ότι προσέχω για να έχω και στο χέρι μου είναι να κρατήσω τον άλλον, είτε άνδρα είτε γυναίκα στη σχέση, δεν είναι ορθολογιστικές προσεγγίσεις και προσεγγίζουν το θέμα των ερωτικών σχέσεων και του γάμου από ένα χώρο στον οποίο δεν υπάρχει ίση ανάληψη ευθύνης και ίση συμμετοχή και από τα δύο μέρη των ανθρώπων που δημιουργούν τη σχέση. Όταν λες πρόσεχε και στο χέρι σου είναι να προσέχεις εσύ πώς θα συμπεριφέρεσαι και πώς θα λειτουργείς για να κρατήσεις τον άλλο τον άνθρωπο να είναι μαζί σου, αυτό το πράγμα σημαίνει αυτομάτως ότι εσύ δεν είσαι αξιαγάπητο πρόσωπο, ότι εσύ δεν είσαι ένα πρόσωπο που αξίζεις να αγαπηθείς όπως είσαι και πρέπει να έχεις ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να συνεχίσει να σου κάνει το χατήρι ο άλλος ή η άλλη να μείνει μαζί σου. Σε περίπτωση υπάρχει τέτοιο ρητό και για τους άνδρες, δεν μπορεί να υπάρχει, δεν το ξέρω, ή μπορεί κάποιοι άνδρες να το σκέφτονται αυτό. Μπορεί ένας άνδρας να το σκέφτεται αυτό. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός προκειμένου να μην χάσω αυτή τη σπουδαία γυναίκα που έχω βρει. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις δεν είναι βασισμένες πάνω σε υγιείς μορφές σχέσεων. Σε μια υγιή μορφή σχέσης και οι δύο άνθρωποι φροντίζουν να καλυτερεύουν τον εαυτό τους καθημερινώς επειδή βρίσκονται σε μια τροχιά πνευματικότητας που θέλουν να γίνονται όλο και καλύτεροι άνθρωποι, δηλαδή γίνονται καλύτεροι άνθρωποι για τον εαυτό τους και επειδή έτσι έχουν μάθει να ζουν τη ζωή τους και δεν γίνονται καλύτεροι άνθρωποι για να κρατήσουν κάποιον άλλο κοντά τους. Είναι εξαιρετικά καλή ιδέα και αυτό αναφέρεται σε όλους μας να φροντίζουμε την πνευματικότητα μας, να φροντίζουμε την καλοσύνη μας και να φροντίζουμε να γινόμαστε συνεχώς η καλύτερη έκδοση του εαυτού μας, όχι για κάποιον ερωτικό σύντροφο, για κάποια ερωτική σύντροφο, αλλά γιατί έτσι θα είμαστε πιο χρήσιμα μέλη της κοινωνίας και θα ζούμε τη ζωή μας με μεγαλύτερη χαρά και μεγαλύτερη απόλαυση. Γιατί η καλοσύνη και η πνευματικότητα και το να γίνεσαι συνεχώς καλύτερος άνθρωπος βελτιώνει πρωτίστως τη δική σου ποιότητα ζωής και έπειτα των ανθρώπων γύρω σου. Τα κίνητρα για αλλαγή ενός ανθρώπου πρέπει να είναι εντελώς εσωτερικά. Εγώ θέλω να γίνω καλός άνθρωπος γιατί εγώ δεν με αντέχω να είμαι κακός άνθρωπος. Εγώ θέλω να είμαι πιο ευγενικός γιατί όταν είμαι αγενής δεν είμαι καλά. Στενοχωριέμαι και δυστυχώ όταν λειτουργώ με εγωκεντρικούς τρόπους. Φυσικά θα μου πείτε ο κάθε νάρκισσος και ο κάθε κακοποιητής στενοχωριέται και δυστυχεί επειδή λειτουργεί με τους τρόπους που λειτουργεί. Ναι, είναι δυστυχισμένος. Έχει μέσα του ένα μεγάλο εσωτερικό κενό. Ο τρόπος που ζει τη ζωή του, ο τρόπος που λειτουργεί δεν του κάνει καλό. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται μεν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα δε. Άρα, δεν θέλουμε να προσεγγίζουμε τις ανθρώπινες σχέσεις, τους γάμους, τις ερωτικές σχέσεις, σαν ένα πεδίο στο οποίο ο ένας από τους δυο είναι πονηρός και καταφερτζής, ή στην περίπτωση αυτή πονηρή και καταφερτζού, και θα διαχειριστεί, θα παίξει παιχνίδια με τον άνδρα της, ούτως ώστε να τον κρατήσει.
θα κάνει τη χαζή, δεν θα λάβει υπόψη τις συμπεριφορές του, θα συγχωρέσει ασυγχώρητα τα λάθη κλπ. Κλπ. Προκειμένου να τον χειραγωγήσει και να τον έχει εκεί. Δεν έχει αξία τέτοια σχέση. Δεν έχει αξία τέτοιος γάμος. Δεν έχει ευτυχία μια τέτοια σύνδεση στην οποία ο ένας παίζει παιχνίδι και ο άλλος συμπεριφέρεται ανώριμα, μη σεβαστικά και γίνεται και υποχείριο του άλλου που προσπαθεί να τον κρατήσει πάση θυσία. Δυστυχώς έχουμε δει πολλά τέτοια περιστατικά. Πολλά. Και εδώ στο κανάλι και στις ιστορίες μας έχουμε δει τέτοια περιστατικά. Γυναίκες, για παράδειγμα, οι οποίες έχουν ανεχθεί απιστίες επί απιστιών του συντρόφου τους, περιπτώσεις τις οποίες τους λέει ο άνδρας τους «έχω αγαπήσει αλλού, αγαπώ μια άλλη γυναίκα, δεν θέλω να είμαστε μαζί», και αυτές κάνουν τα πάντα με πλήρη χειριστικότητα προκειμένου να κρατήσουν αυτό τον άνδρα. Θα έχετε προσέξει ότι είμαι εξαιρετικά προσεκτική και δεν έχω κάνει κανένα σχόλιο για την περίπτωση η οποία συγκλονίζει το Πανελλήνιο αυτές τις μέρες, προτού αυτή λυθεί και διερευνηθεί και βρεθεί η πραγματικότητα. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάω για την περίπτωση στην Πάτρα της οικογένειας εκείνης όπου διερευνάται ο θάνατος των τριών κοριτσιών. Εάν ισχύει αυτό που αφήνεται μέσα από τις εκπομπές να εννοηθεί, ότι μία γυναίκα έφτασε σε τέτοιο σημείο προκειμένου να κρατήσει τον άνδρα της, αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνες είναι τέτοιες πρακτικές και τέτοιες απόψεις, ότι η καλή γυναίκα πρέπει να ξέρει να κρατάει τον άνδρα της. Πόσο βλαβερές και επιζήμιες είναι. Άλλο πράγμα είναι αν έχεις προβλήματα μέσα στη σχέση σου να βάλεις όλη σου την καλή ενέργεια και όλη σου την καλή βούληση και να προσπαθήσεις με συζήτηση, με αγάπη, με εκτίμηση, με ψυχοθεραπεία, με θεραπεία ζευγαριού, να διορθώσεις τα προβλήματα, να ξεπεράσεις τις δυσκολίες και να εξηγιάνεις τη σχέση, και εντελώς διαφορετικό να πηγαίνεις σε μονοπάτια χειριστικότητας, σε μονοπάτια ψυχοπάθειας, προκειμένου να κρατήσεις κάτι άρρωστο, απλώς για να λες ότι έχω άντρα. Απλώς για να δείξεις ότι είσαι καλή γυναίκα που έχεις κρατήσει τον άντρα σου. Φίλες, φίλοι, μακριά από τέτοιες επικίνδυνες απόψεις. Η γνώμη μου. Σας φιλώ.